Σήμερα είναι η μεγάλη μέρα και όλοι μας αναρωτιόμαστε ποιος θα είναι ο πρωταθλητής. Την απάντηση βέβαια θα την έχουμε με τη λήξη αυτού του τελικού. Για να δούμε την παράταξη των δύο ομάδων. Ένα 90 λεπτό χωρίζει τις δύο ομάδες από το ραντεβού με την ιστορία. Ο Τζιλαρντίνο με την μπάλα πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Εξαπολύει ένα σούτ. Πολύ επικίνδυνη φάση. Τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Την περνάει ανάμεσά τους. Ευκαιρία. Κάνει μια συρτή σέντρα. Η πάσα αυτή τελικά ήταν χωρίς παραλήπτη. Προσπαθεί να τρυπήσει την αντίπαλη άμυνα. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Την περνάει ανάμεσά τους. Κρατάει χαμηλά την μπάλα εδώ. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση. Τζιλαρντίνο. Βλέπει δίχτυα από εκεί. Κάνει το γέμισμα από αρκετά μακριά. Κινείται προς την επίθεση. Και η σέντρα απομακρύνεται από τη ζώνη κινδύνου με τη γρήγορη αντίδραση του αμυντικού. Ωστόσο είναι κόρνερ. Καθόρλα πηγαίνει για να εκτελέσει το κόρνερ. Δοκιμάζει το βολέ. Αστόχησε στο σούτ. Ο αμυντικός ήταν κολλημένος πάνω του. Παρόλα αυτά σούταρε, αλλά αστόχησε. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Και τώρα επιχειρούν την μακρινή παλιά. Ωραία πάσα. Χάνουν την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Προχωράει μόνος του. Πλώτησε μακριά, δυνατή άμυνα.
την παλιά, θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Όπου ένα γκολ! Λέτε να είναι αυτό το γκολ που θα τους οδηγήσει στη δόξα. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα ο goalkeeper και η ομάδα του το πλήρωσε ακριβά αυτό. Παρότι έβαλε και την ουρίτσα του εδώ ο goalkeeper, τα χειροκροτήματα πάνε στον επιθετικό και στη γρήγορη βέβαια αντίδραση που είχε ώστε να σκοράρει. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Όταν σκοράρεις πρώτος, κόβεις τα πόδια των αντιπάλων σου. Φανταστείτε σήμερα τι ειδικό βάρος αποκτά αυτό το γκολ. Και να, ακούγεται το σφύριγμα του διαιτητή για ένα πρώτο μέρος που κύλησε αρκετά ευχάριστα. Πώς τον βλέπεις λοιπόν το τελικό με βάση τα όσα είδαμε στο πρώτο ημίχρονο? Τους βλέπουμε να προηγούνται μέχρι στιγμής και αντικειμενικά να το κρίνουμε το αξίζουν. Αλλά επειδή υπάρχουν, θα πρέπει να προσέξουν. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά πως το ποδόσφαιρο τα πάντα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε μια στιγμή. Το παιχνίδι είναι 1-0 μέχρι στιγμής. Για να δούμε τι θα δούμε στο δεύτερο ημίχρονο. Έξυπνα πάει για το κέντρο της άμυνας. Να και το βολέ. Ταγκομπέρτο Κουριμίλα. Πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Και απομακρύνει την μπάλα. Προφανώς δεν θέλει να ρισκάρει. Χαμηλά γίνεται η σέντρα. Τροφοδοτήθηκε πολύ καλά, αλλά δεν μπόρεσε να κλείσει τη φάση με ιδανικό τρόπο. Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι ο παραλήπτης σε τέτοιες σέντρες. Θέλει πραγματικά πολύ καλή τεχνική κατάρτιση. Πράγμα βέβαια που το έδειξε αυτός εδώ. Δεν σκόραρε, αλλά αν έμπαινε θα ήταν εξαιρετικό τέρμα. Τον έστειλε αδιάβαστο. Θα κάνουν εδώ τη βαθιά παλιά. Κινείται προς τα εμπρός. Δεν καταλάβει. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Ο διαιτητής τελικά υποδεικνύει πως η παράβαση έγινε έξω από τη μεγάλη περιοχή. Επομένως είναι ελεύθερο πείγμα. Ο διαιτητής νομίζω ότι θέλει να του πει δύο λόγια. Κινήθηκε πολύ όμορφα και κατάφερε να σταματήσει την παλιά πριν γίνει επικίνδυνη. Ο Τσιλαρντίνο με την μπάλα πάει να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Μίλνερ. Η μπάλα έφτασε μέχρι το σημείο που βρισκόταν ο αμυντικός, ο οποίος την έδιωξε σε κόρνερ. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι. Τη στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή του. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Πάει μόνος του. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Το τόλμησε. Το έχασε. Μάλλον βιάστηκε εδώ και χαράμισε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσει. Βέβαια, από εδώ πάνω όλα εύκολα μας φαίνονται. Θα δώσει την μπάλα πίσω στο τέρμα του. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Μίλνερ. Έχει κενό χώρο μπροστά του. Θα διώξει την μπάλα. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Κοίτα, για μένα καλά έκανε και το τόλμησε, γιατί είδε δικήνη στους συμπαίκτη του. Αλλά εντάξει,
Δεν πιάνει πάντα ό,τι θέλουμε να κάνουμε. Βρίσκει άσχημα την μπάλα και φυσικά δεν ανησυχεί κανέναν. Αυτή είναι και η τελευταία τους αλλαγή στο παιχνίδι. Είχε ήδη αρχίσει να δείχνει σημάδια κόπωσης και νομίζω ήταν πολύ σωστή απόφαση του προπονητή να τον βγάλει εγκαίρως. Λίγο ακόμα και θα σοριαζόταν στον αγωνιστικό χώρο. Στέλνει μακριά την μπάλα. Σπόλι. Υπερνάει ανάμεσά τους. Πλέον το ρολόι μετράει αντίστροφα για το τέλος. Η νίκη πλέον είναι εξασφαλισμένη, εκτός από κάποιο πολύ μεγάλο απρόβλημα. Σέρχιο Ράμος. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Τα κατάφεραν. Άξιοι νικητές του κυπέλου σήμερα. Καταπληκτικό επίτευγμα. Σίγουρα οι πανηγυρισμοί θα συνεχιστούν ως αργά τη νύχτα. Ίσως και περισσότερο.